Αν δεν φας κάτι, Ευάκη μου, στο τέλος θα πέσεις κάτω. Θεία να χαρείς, μη με αντιμετωπίζεις σαν να είμαι η Νίνα. Όχι, Νίνα, εσύ χειρότερη. Το παιδί τουλάχιστον όλο και κάτι τρώει. Εσύ αυτό το έχεις κόψει εδώ και καιρό. Θεία, ο κόσμος χάνεται γύρω μας και εσύ εκεί, το πρωινό. Ακόμα κι αν είναι έτσι όπως τα λες. Πώς θα τα βγάλεις πέρα, παιδάκι μου, αν πέσει το κρεβάτι από αρρώστια? Είναι το τελευταίο που με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Το μόνο που γυρίζει συνέχεια στο μυαλό μου είναι η παντελής έλλειψη ελέγχου για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καταστάσεις, πράγματα, για όλα. Εντάξει, εντάξει, δεν λέω, έχεις δίκιο. Κάτι όμως μέσα μου λέει ότι όλα πηγαίνουν προς ένα τέλος. Ένα τέλος που εγώ δεν θέλω να ξέρω. Έτσι μου έρχεται ώρες να σας πάρω και να σηκώθουμε να φύγουμε. Και πού θα πάμε, βρε παιδάκι μου? Δεν ξέρω. Όπου μας βγάλει, μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Μπράβο, πολύ ωραία λύση βρήκες. Να φύγεις και να καταστρέψεις το μέλλον σου, έτσι? Όχι, να κάτσω εδώ και να ανησυχώ για την οικογένειά μου και για μένα. Ορισμένες φορές δεν σε καταλαβαίνω, μα το Θεό. Ξέρω ότι είσαι γεννημένη παλικάρι. Πόσο περνάνε από το μυαλό τέτοιες λύσεις? Λύσεις φυγής εσύ. Και έχω φτάσει στα όρια μου. Τίποτα πια δεν είστε έστω. Σαν να έχει μπει ένα χέρι και να τα έχει ανακατέψει όλους και όλα. Και τι πρέπει να κάνεις, δηλαδή, ακόμα και αν είναι έτσι όπως τα λες? Να το βάλεις στα πόδια, εσύ που δεν το βάλεις ποτέ κάτω. Αν το κάνεις αυτό, κορίτσι μου, δεν θα συγχωρέσεις ποτέ την εαυτό σου. Θα το κουβαλάς πάντα μέσα σου. Κάτι πρέπει να κάνω όμως. Αυτό είναι σίγουρο. Όχι όμως την εύκολη λύση, Ευάκη μου. Δεν ταιριάζει σε σένα, πίστεψέ με. Θεία, δεν μπορώ να κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια. Καλημέρα. Ό,τι φαίνεται, μα... Όχι όμως την εύκολη λύση, Ευάκη μου. Δεν ταιριάζει σε σένα, πίστεψέ με. Θεία, δεν μπορώ να κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια. Καλημέρα. Ό,τι φαίνεται, μάλλον ήρθες στην κατάλληλη στιγμή. Καλώς τον, καλημέρα. Έλα, έλα, Ανδρέα. Τι εννοούσες την κατάλληλη στιγμή? Την κατάλληλη να πάρει πρωινό, λέει. Έλα, Αντρικό μου, κάτσε να φας κάτι, μπας και ζηλέψει και εκείνη και βάλει κάτι στο στόμα της. Ναι, καλά, δεν εννοούσα αυτό ακριβώς, αλλά αν είναι να φάει η Εύα, θα τσιμπήσω κι εγώ κάτι. Η Ροξάνη μεταχειρίζεται όλους τους τρόπους προκειμένου να με πείσει. Να, και σένα, ίδρωση τα αφή σου. Τέλος πάντων, δεν με σκάσεις εσύ. Κάνε ότι σε φωτίσει ο Θεός. Έλα, Αντρικό μου, έλα, παιδάκι μου. Και στο καφεδάκι σου και φάει κάτι από όλα αυτά, έτσι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, εγώ πάω μέσα. Συζητήστε εσείς. Η αιώνια Ροξάνη μου σπάει τα νεύρα. Με αντιμετωπίζει το παιδί. Ναι, ρε, θα πάω για το. Το ξέρω. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Είσαι στην κατάλληλη στιγμή. Θα σου πω. Λοιπόν, είχα μια κουβέντα με τη μητέρα μου. Πάνω σε ποιο θέμα? Ξεκινήσαμε από το φόβο μου για το τι μπορεί να κάνει ο Στέφανος στον Ελευθεράτο και φτάσαμε στο ότι μάλλον είναι καλύτερο κάποια αποσπάσματα από το ημερολόγιο της Ελβίρας να τα βάλουμε στη δημοσιότητα. Και σε τι θα βοηθούσε αυτό? Καταρχήν θα ακούσουμε λίγο την ορμή του Ελευθεράτου, έτσι, και μετά θα προστατεύσουμε και τον Στέφανο. Στα όρια του είναι, το ξέρεις αυτό. Το ξέρω, δυστυχώς το ξέρω. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ακριβώς θα βοηθήσει. Και σταδιακά θα το κάνουμε. Σταδιακά θα δώσουμε κάποια στοιχεία που αφορούν τον Ελευθεράτο και το παρελθόν του. Και εκείνος θεωρείς ότι δεν θα αντιδράσει? Ναι, μπορεί να αντιδράσει με λάθος τρόπο και να αποκαλυφθεί. Ναι, δεν εννοώ μόνο αυτό. Εννοώ ότι μπορεί να μας κατακεραυνώσει με μηνύσεις, το ξέρεις. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτούμε τους νομικούς συμβούλους. Ναι, να το κάνουμε, γι' αυτό δεν τους έχουμε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Μπορεί να μας κλείσει ακόμα και την εφημερίδα. Να το προσπαθήσει μπορεί, όχι και να το πετύχει όμως. Άστο το σημαίνει. Από αυτό που θέλω από σένα είναι την επίβλεψη και το στήσιμο. Από εδώ, από το σπίτι του, δεν χρειάζεται καν να πας στο γραφείο. Μπορεί. Γι' αυτό μπορεί να βρεθεί μια λύση, αλλά για τη Μύρνα. Πώς φαντάζεσαι ότι θα της έρθει αν αρχίσει να διαβάζει τα κατορθώματα του καλού της εφημερίδας, ε? Ενώ για το θέμα της υγείας της. Μπρος δερμός και πίσω ρέμα. Πάντως νομίζω ότι είναι προτιμότερο να τα βγάλουμε τώρα όλη τη φορά παρά να δώσουμε άπειρο χρόνο στον Ελευθεράτο να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Ζήτημα χρόνου είναι έτσι κι αλλιώς. Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί όταν πάρει αυτό που θέλει και στην Εύα. Δηλαδή εσύ λες όσο γρηγορότερα τόσο καλύτερα. Ακριβώς αυτό λέω. Πρέπει να το στριμώξουμε εδώ και τώρα. Δεν ξέρω.
Ας πω, με τη Ρίτα τι γίνεται? Σπάω δόντια στην τσατσάρα σαν τους φαντάρους. Δεν το πιστεύω ότι βρίσκεις και έφυγε χιούμορ αυτή τη στιγμή. Τελικά ρε Αντρέα, σε παιδεία. Κάποιος δεν πρέπει να το παίζει αισιόδοξος. Τι λες? Υπόθεση Ελευθεράτου. Περιεχόμενα δευτέρου άρθρου, αναφορά στις πρώτες επιτυχίες. Άνοδος στην ιεραρχία. Πολιτικές αντιζηλίες. Εξουδετέρωση πρώτων αντιπάλων. Να μην ξεχάσω. Να μην ξεχάσω, χαλαρή αναφορά. Χωρίς έμφαση στις μεθόδους. Λοιπόν, η ανάλυση μετά το 7ο άρθρο, μαζί με διασταύρωση στοιχείων από άλλες πηγές. Ευάκη, με συγχωρείς. Μήπως μπορώ να σε διακόψω για λίγο? Φυσικά, τι συμβαίνει? Σ' ακούω τόση ώρα που ασχολείσαι με αυτήν την ιστορία. Μήπως μπορείς να μου πεις πού ακριβώς το πας? Μέχρι το τέλος, τι το πάω. Μέχρι το τέλος. Πρέπει να ολοκληρώσω τη συλλογή των δημοσιεύσεων για τον Ελευθεράτο και να την παραδώσω αύριο το πρωί στον Αντρέα. Αντρέας, περιμένει το σκελετό για να προγραμματίσουμε τη ροή. Μάλιστα. Ευάκη μου, ανησυχώ πάρα πολύ που πας να πλεχθείς πάλι. Υπάρχει λόγος, βέβαια, κορίτσι μου. Με αυτό το άρθρο σου βάζεις πάλι τον εαυτό σου στο μάτι του κυκλώνα. Θεία, θα με τρελάνεις. Πριν από λίγο δεν μου έλεγες. Δεν μου έλεγες εσύ να μην τα παρατήσω και τώρα πάλι αλλάζεις? Άλλο να τα παρατήσεις και άλλο να βάζεις το κεφάλι στο στόμα του λύκου. Βρε, κορίτσι μου, δεν υπάρχει για σένα μέση οδός. Υπάρχει, θεία, αλλά είναι γεμάτη λακκούβες. Γιατί όλοι αυτοί χρησιμοποιούν. Και εμένα οι λακκούβες δεν μ' αρέσουν. Δεν το ξέρεις, πότε θα με μάθεις? Περιμένεις κάποιον? Ναι. Τον Ελευθεράτο, από στιγμή σε στιγμή. Καλά τώρα, ξυπνάδες. Πάω να ανοίξω. Καλημέρα, Ροξάνη. Καλώς τον Κωνσταντίνο μου. Πώς και έτσι χαρούμενος? Έλα, σε φιλήσω. Είμαι ευτυχισμένο. Εύα. Εύα. Όλα έχουν τελειώσει. Όλα, εντάξει. Έχουν τελειώσει όλα. Όλα.